Θετικό πρόσημο κλείνει ο Οκτώβρης για τον τουρισμό στο νησί, καθώς υπήρξε ένας από τους μήνες που κινήθηκε καλύτερα ακόμη και από το 2019, όπως μαρτυρούν οι αφήξεις. Αν και το ίδιο συνέβη με αρκετούς μήνες αυτής της σεζόν, αθρηστικά το 2021 έπιασε το 65% των ποσοστών του 2019, γεγονός που αποτιμάται θετικά από τους τουριστικούς παράγοντες. Ο Οκτώβριος, ναι, δείχνει ότι πήγε καλά, τουλάχιστον αριθμητικά, διότι όσον αφορά τα κέρδη θα έχουμε εικόνα όταν τελειώσει η σεζόν και όταν εισπράξουμε τα χρωστούμενα. Από εκεί και πέρα όμως, με τις συνθήκες και όπως έχουν διαμορφωθεί, ομολογουμένως πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Πιάσαμε αρκετά καλά νούμερα. Έχουμε ένα καλύτερο Οκτώβριο από το 19. Και οι άλλοι μήνες ήταν παρόμοιοι. Δηλαδή από τις 10 Ιουλίου που ξεκίνησε η δυνατή κίνηση, είχαμε καλές μέρες. Και ορισμένες μέρες ξεπέρασαν το 19. Την αισιοδοξία του για τον τουρισμό εμέσω φθινοπόρου εξέφρασε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικιλιάς, δίνοντας στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι το Σεπτέμβριο η πληρότητα σε ξενοδοχεία κατέγραψε ποσοστά πάνω από 65% σε όλη τη χώρα. Με την Κρήτη και τη Ρόδο να δείχνουν ότι έχουν εδραιώσει τη θέση τους ως σταθεροί ταξιδιωτικοί προορισμοί και εκτός των αμυγών καλοκαιρινών μηνών της αποκαλούμενης υψηλής τουριστικής ζήτησης. Η Ρόδος, η περιφέρεια του Ανατολικού Αιγαίου και όλη η Ελλάδα θα γίνουν προορισμός 12 μήνων. Γιατί όχι να μην δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες. Αυτή είναι η εντολή που μου έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, την οποία κάναμε 2 χρόνια τεράστια προσπάθεια στο Υπουργείο Υγείας, να με διορίσει Υπουργό Τουρισμού. Και αυτό είναι το mandate, αυτή είναι η εντολή. Είναι εντολή συνεχούς συνεργασίας, δουλειάς και προσπάθειας. Ο Νοέμβριος πάντως, που παραδοσιακά με δεδομένη τη στόχευση για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στην Κρήτη είναι κομβικός μήνας, δείχνει να έχει μια ζωηρή κινητικότητα μέχρι τα μισά του, καθώς το δεύτερο 15ήμερο η κίνηση περιορίζεται, οπότε και τα περισσότερα ξενοδοχεία θα τερματίσουν την τουριστική περίοδο. Μιλάμε ότι θα έχει, η πρώτη εβδομάδα θα έχει αρκετή κίνηση και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν να κλείνουν και τα ξενοδοχεία και να σταματάνε οι πτήσεις, τα αεροπλάνα μαζεύει το κόσμο. Αρκετές αεροπορικές εταιρείες και tour operator μας έχουν στα πλάνα τους σε μεγάλο βαθμό μέχρι 10 του Νοέμβρη και είναι αρκετά ξενοδοχεία ανοιχτά μέχρι τότε και μετά μέχρι τέλος του Νοέμβρη πολύ λιγότερα ξενοδοχεία, αλλά θα υπάρχουν ακόμα πτήσεις κυρίως από τη Γερμανία. Αθρηστικά πάντως ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι το οκτάμηνο από Ιανουάριο έως Αύγουστο οι αφήξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 79,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 135,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, με τους τουριστικούς παράγοντες να εκτιμούν ότι και η επόμενη χρονιά, αν λείπουν αρνητικοί αστάθμητοι παράγοντες, θα είναι μια δυνατή χρονιά. Αστάθμητοι παράγοντες υπάρχουν πάντα στον τουρισμό και να ξέρετε ότι ο τουρισμός κρέμεται από μια κλωστίτσα. Τώρα, αν γίνει κάτι καινούριο, θα έχουμε προβλήματα. Αν δεν γίνει κάτι, θα πάει αρκετά καλά, πολύ καλύτερα από φέτος σίγουρα.